πυρκαγιά. Τα μάτια σου φωτιά, κρυμμένα μυστικά. Μαζόμε στο κορμί σου κι ανασένω πυρκαγιά. Τα μάτια σου φωτιά, σ' αγγίζω δυνατά. Και ό,τι κι αν συνήθεδρα πεντεύω πυρκαγιά. Τα μάτια σου φωτιά, κρυμμένα μυστικά. Μαζόμε στο κορμί σου κι ανασένω πυρκαγιά. Πυρκαγιά έβαλα τα κορίτσια σήμερα στην κουζίνα μας. Έφτιαξαν ένα καταπληκτικό πιάτο. Είπες δεν θα δοκιμάσεις, παρόλα αυτά δεν άντεξες τον πειρασμό. Δοκίμασες, ε. Σεβάστηκα την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντική. Καλό είναι αυτό. Και πώς σου φάνηκε αφού δοκίμασες? Το κοντόπουλο δεν με στεναχώρησε γευστικά. Ήταν ψημένο. Το ρύζι δεν ήταν έτοιμο. Ήθελε... Στεναχώρησε. Ναι. Το έχει αυτό το ρύζι. Το κάλεσε θλίψη το ρύζι. Γενικότερα έχει... μου προκαλεί στρες το ρύζι. Υπερβολές. Θα συμφωνήσεις? Απόλυτα. Τι θα έλεγε? Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι θα κάνουμε εμείς. Ε? Το έχουμε. Το έχουμε. Ό,τι και να είναι, τον πιστεύω. Ό,τι πιστεύω, και να είναι. Είσαι ένα αδερφό. Δεν πιστεύω εμένα για να θυμάμαι τα υλικά σε όποιο πιάτο από τις συνταγές που έστειλα. Ναι. Τον αδερφό τον πιστεύω. Εν τω μεταξύ τον είπα, πέστα μου τα πιάτα, αλλά δεν μου τα λέει. Όχι, όχι. Τίμια. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον αδερφό σου, είναι η τιμιότητα. Και το ύψος του. Είναι κοντό. Τιμιότη. Είπα το ύψο, όχι το μπόι. Η τιμιότητα είναι σε υψηλό επίπεδο. Α, μπράβο. Σε σένα. Αυτό εννοώ. Το ύψο τη τιμιότητα. Λοιπόν, για δούμε τώρα. Θα έρθει ένα άνθρωπο ο οποίο στέκεται στο ύψο του πάρα πολλά χρόνια. Κορυφαίο σεφ με πολλέ διακρίσει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να τον έχουμε εδώ στο παιχνίδι μα και να δοκιμάζει τα φαγητά που φτιάχνετε εσεί. Ακόμα και εσεί. Έκτορα Μποτρίνη. Στεναχωρημένος είναι, γιατί? Όχι καθόλου. Ίσως είναι να ξεκίνησε να λειτουργεί το ριζάκι. Το ριζάκι, όχι, όχι. Στεναχωρημένος είναι ο Μπάμπης, ναι, τον στεναχώρησε το ρύζι. Μου προκαλεί κατάθλιψη ο υδατάνθρακας τελικά. Ναι, έχω καταλήξει, κύριε Έκτορα. Αυτό ήταν και σαν στραγάλι. Ναι, ήταν ξηρός καρπός. Ήθελε λίγο σταφίδα μέσα να γίνει δουλίτσα. Να γίνει δουλίτσα. Για να δούμε όμως εσείς με τι θα μαγειρέψετε. Θα μαγειρέψετε με... με αλιτζάνες. Όλες θα τις κόψω. Τι φτιάχνουμε? Τι φτιάχνουμε? Ρατατούι σε μπρουσκέτες. Πολύ ωραία, ωραίο πιάτο. Ένα μπριάμ, ας πούμε. Ένα τουρλού, ας πούμε. Γιατί λέγεται ρατατούι? Γαλλικό. Α. 25 λεπτά. Και πάρτε όλα τα υλικά να κερδίσετε άλλο ένα. Τέλεια. Καλή τύχη. Το έχουμε, ευχαριστούμε. Τατουάζ δεν έχει τα ίδια. Έχουμε το ίδιο στυλ. Πώς και δεν κάνετε τα ίδια? Έχουμε διαφορετικό tattoo artist. Ναι. Αλλά έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Έχει φαλτσέτα, επειδή είναι το μεγαλύτερο μου πάθος. Και έχω δύο γάντια του box που είναι το δικό του μεγαλύτερο πάθος. Εδώ τι έγινε, μπέρδεψατε τα χέρια? Μπορούμε τώρα να ανταλλάξουμε. Μας μπέρδεψε αυτός. Μάλιστα, ωραία.